Πέμπτη Κυριακή των νηστειών σήμερα, 21 Απριλίου του Σωτηρίου έτους 2024, και η Εκκλησία μας όρισε να εορτάζουμε κάθε χρόνο τη μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας. Μέσα στον κύκλο των κινητών εορτών του Πάσχα, ενώ την εορτάζουμε και σε σταθερή, ακίνητη ημερομηνία την 1η Απριλίου. Η επανάληψη για δεύτερη φορά της εορτής της, λίγο πριν από το Πάσχα, οφείλεται στο ότι η Οσία Μαρία είναι για όλους μας πρότυπο μετανοίας, την οποία μετάνοια ιδιαίτερα πρέπει να εφαρμόζουμε οι χριστιανοί σε όλη μας τη ζωή, ιδιαίτερα κατά την κατανυκτική περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ως προετοιμασία για να γιορτάσουμε θεοπρεπώς το άρθα Άγια Πάθη του Χριστού και την Αγία του Ανάσταση. Ήδη στην αρχή του Τριωδίου μας δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος με την παραβολή του Ασώτου ότι ο Θεός περιμένει πάντοτε με ανοιχτές αγκάλες την επιστροφή και μετάνοια όλων μας, και τώρα περί το τέλος μας παρουσιάζει η Εκκλησία πως η Οσία Μαρία, μία άσωτη για αυτή και αμαρτωλή γυναίκα, βρήκε το δρόμο της μετανοίας, την πύλη της μετανοίας, την οποία όλοι πρέπει να ανοίξουμε, γιατί όλοι λίγο ή πολύ είμαστε άσωτοι. Γιατί όλοι λίγο ή πολύ είμαστε άσωτοι και αμαρτωλοί, όπως ψάλλει ο ύμνος που τον ακούμε όλες τις Κυριακές του Τριωδίου στους όρθρους και τον ακούσαμε και σήμερα, της μετανοίας άνοιξον μη πύλας ζωοδότα. Συγχρόνως η Εκκλησία όρισε να διαβάζεται η Ευαγγελική περικοπή από το κατά Μάρκον Άγιο Ευαγγέλιο, την οποία προηγουμένως ακούσαμε, στην οποία ο Χριστός για τρίτη φορά λίγο πριν από το πάθος προλέγει στους μαθητάς του όσα πρόκειται να πάθει και να υποστεί από τους άρχοντες, θρησκευτικούς και πολιτικούς. Και συγχρόνως, με αφορμή ένα ανόητο κοσμικό αίτημα, δύο μαθητών του, εγκρήτων μαθητών, αίτημα που χαρακτηρίζει όσους δεν έχουν αντιληφθεί το νόημα της χριστιανικής ζωής, και οι Απόστολοι τότε δεν το είχαν αντιληφθεί, διδάσκει και στους μαθητές του και σε όλους μας, ιδιαίτερα όμως στους κληρικούς, στους διαδόχους των Αποστόλων, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις κοσμικές φιλοδοξίες και τιμές, τα κοσμικά και εκκλησιαστικά αξιώματα. Δεν πρόκειται όμως σήμερα να ασχοληθούμε επί πολύ ούτε με το βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, ούτε με όλα τα διδάγματα της Ευαγγελικής περικοπής. Το κάναμε αυτό σε προηγούμενα έτη. Συμβουλεύτηκα μάλιστα το ημερολόγιο μου και είδα ότι στον Άγιο Αντώνιο το 2010, το 2011 και το 2012 είχα μοιράσει σε τρία τον εκτενή βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και τον έκανα σε τρία έτη, σε τρία κηρύγματα. Και το περασμένο έτος εδώ, από το βήμα αυτό, έκανα επιλογή στοιχείων από το βίο της Οσίας Μαρίας και θα τα παρουσίασα. Θα επικεντρώσουμε απλώς το ενδιαφέρον μας σε συγκεκριμένο σημείο και της Ευαγγελικής περικοπής και του βίου της Οσίας, που έχουν μάλιστα σχέση αυτά τα σημεία με τη σύγχρονη πνευματικότητα, με την εκκλησιαστική και κοινωνική επικαιρότητα. Και ας αρχίσουμε από την Ευαγγελική περικοπή, όπως την ακούσαμε προηγουμένως. Μας λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι ο Χριστός ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα συνοδευόμενος από πλήθος προσκυνητών και από τους μαθητάς του. Η τελευταία άνοδος του στα Ιεροσόλυμα, το τελευταίο του Πάσχα.
και παραλαμβάνει τους 12 μαθητάς, προηγείται των άλλων προσκυνητών, παίρνει τους 12 μαθητάς και άρχισε να τους λέγει αυτά τα οποία επρόκειτο να τους συμβούν. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται εις αρχιερεύση και την γραμματεύση και κατακρινούσουν αυτόν θανάτου. Ανεβαίνουμε στο Ιεροσόλυμα λοιπόν και εγώ ως Υιός του ανθρώπου, ως άνθρωπος, θα παραδοθώ στους εκκλησιαστικούς πρώτα άρχοντες, τους αρχιερείς και στους γραμματείς που αποτελούσαν και το εκκλησιαστικό συνέδριο, το εκκλησιαστικό δικαστήριο. Και μετά από το εκκλησιαστικό δικαστήριο, αφού τον κατακρίνουν πως είναι άξιος θανάτου, παραδώσουν σε αυτόν τη έθνεση, θα τον παραδώσουν στην κοσμική εξουσία, στη ρωμαϊκή εξουσία, στον Πιλάτο. Και εκεί η κοσμική εξουσία, η πολιτική εξουσία, που ήταν υπεύθυνη για τις θανατικές εκτελέσεις, εμπέξουν σε αυτό, θα τον εμπέξουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον εμπτύσουν, αποκτενούσιν αυτό θα τον φωνεύσουν, αλλά την τρίτη ημέρα αναστήσεται. Φανταστείτε τώρα ο Χριστός να προετοιμάει τους μαθητάς του για αυτά τα οποία πρόκειται να πάθει και οι μαθητές τα δικά τους, τα κοσμικά τους και μάλιστα έγκριτοι μαθητές. Ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεολόγος, ο ηγαπημένος μαθητής. Ο Χριστός τους μιλάει για το πάθος του και αυτοί σκέφτονται αξιώματα. Και πηγαίνουν κοντά του ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι Ζεβεδαίου, και του είπαν: «Διδάσκαλε, θέλουμε αυτό που θα σου ζητήσουμε να μας το κάνεις. Θέλουμε γίνα ο εάν αιτήσομεν ποιήσεις ημί». Και ο Χριστός του ρώτησε: «Τι θέλετε να σας κάνω?» Και τι του είπαν? «Θέλουμε ώστε όταν έρθεις στη δόξα σου», θεωρούσαν ακόμη πως ο Χριστός τους λέει για το πάθος του και αυτοί θεωρούν πως ο Χριστός θα ανακηρυχθεί βασιλιάς κοσμικός του Ισραήλ, θα διώξει τους Ρωμαίους και θα ανακηρύξει βασιλεία εβραϊκή. Και όταν έρθει λοιπόν στην βασιλεία του την κοσμική, αυτή να είναι πρώτη. Ένας από τα δεξιά του και ένας από τα αριστερά του. «Δώσε μην να είσαι εκ δεξιών σου και είσαι ξεβολήμος σου καθίσομεν εν τη δόξη σου». Και ο Ιησούς τους είπε, τι τους είπε? «Ουκ είδατε τι αιτήστε». Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Σημειώστε το αυτό. Γιατί πολλοί δεν ξέρουμε τι ζητάμε από το Θεό στις προσευχές μας. «Ουκ είδατε τι αιτήστε». Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Τιμές και δόξες και αξιώματα και θρόνους. Είσαι εκ δεξιών και είσαι εκ ξεβολήμων. Μπορείτε να πιείτε το ποτήριο, το οποίο εγώ θα πιω σε λίγο, το ποτήριο του Σταυρού, τον εμπτισμό των μαστίγων και το βάπτισμα του αίματος? Και αυτοί ελαφράτη καρδία είπαν: «Μπορούμε». Και ο Ιησούς του είπε: «Ίσως μπορείτε». Και όντως επαληθεύθηκε αυτό, διότι ο ένας από τους δύο, ο Ιάκωβος, εσφάλιτη αυτός, ο αδελφός του Ιωάννου, του θεολόγου. «Μπορείτε, το καθίσω όμως εκ δεξιών μου και ξεβολήμων μου δεν είναι στο δικό μου χέρι να σας το δώσω, αλήσει τίμαστε, αλλά θα δοθεί σε αυτούς οι οποίοι το αξίζουν με την τήρηση των εντολών». Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς μέχρι το τέλος, αλλά δεξιά μου και αριστερά μου τιμητικά στη δική μου τη βασιλεία, την πνευματική των ουρανών, την αιώνια βασιλεία, θα καθίσουν εκείνοι, όχι αυτοί που με μέσα προσπαθούν να πάρουν θέσεις και με αξιώματα, αλλά εκείνοι οι οποίοι τήρησαν τις εντολές μου και είναι άξιοι να καθίσουν δεξιά και αριστερά μου». Οι άλλοι 10 μαθητές, όταν τα άκουσαν αυτά, που ζητούσαν θέσεις και αξιώματα, ιδίως οι μαθητές τους, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ζήλεψαν κι αυτοί και φθόνησαν, γιατί κι αυτοί θα ήθελαν να κάνουν το ίδιο αίτημα, αλλά δεν τόλμησαν, τόλμησαν οι δύο. Και όταν το αντιλήφθηκε αυτό ο Ιησούς, ότι οι άλλοι 10 μαθητές και οι οικούς και ακούσαντες οι 10 ήρξαν το αγανακτήν περί Ιακώβου και Ιωάννη. Τους κάλεσε λοιπόν ο Ιησούς και τους είπε τα εξής σημαντικά και κατεδαφιστικά για αυτούς οι οποίοι ονειρεύονται τιμές και δόξεις μέσα στην Εκκλησία.
Και έχουμε πολλούς και σήμερα οι οποίοι ονειρεύονται και δόξες και πρωτεία και αξιώματα μέσα στην Εκκλησία. Να είναι πρώτοι. Το πρωτείο του Πάπα, το πρωτείο του Πατριάρχου, το πρωτείο των Επισκόπων, τιμές και δόξες. Και τους λέει λοιπόν, οι δοκούντες άρχιν των εθνών, προσέξτε το ρήμα, οι δοκούντες άρχιν των εθνών, αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι κυβερνούν τον κόσμο, κυβερνούν τα έθνη, πλανητάρχες, Αμερική, Ρωσία, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, όλοι αυτοί που νομίζουν, οι δοκούντες άρχιν των εθνών, οι πολιτικοί, αυτοί που νομίζουν, ο Θεός άρχι του κόσμου, όχι αυτοί, αλλά αυτοί οι οποίοι νομίζουν πως κυβερνούν τον κόσμο, οι δοκούντες άρχιν των εθνών, κατακυριεύουσιν αυτών, γίνονται κύριοι, γίνονται τύρανοι, γίνονται δικτάτορες των λαών. Και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών. Και οι μεγάλοι, οι πρώτοι τους, οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί, οι κυβερνήτες, ασκούν εξουσία τυραννική επάνω στους λαούς. Αυτό το κάνουν οι δοκούντες άρχιν των εθνών. Εσείς όμως, οι μαθητές μου, οι χριστιανοί, οι επίσκοποι, οι διάδοχοι μου, ουχ ούτω δε έστεν ημίν. Δεν πρέπει σε εσάς να συμβεί το ίδιο, να διεκδικείτε πρωτεία. Έχουμε φαγωθεί 1000 χρόνια τώρα και περισσότερο με το πρωτείο του Πάπα, ο οποίος κι αυτός θέλει κοσμική εξουσία, έκανε και κράτος, σαν τους πολιτικούς, και φιλοδοξεί και ο Βαρθολομαίος να έχει πρωτεία εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία παρόμοια με τον Πάπα. Και οι επίσκοποι δεν αντιλαμβάνονται τον πνευματικό χαρακτήρα της ιεροσύνης και νομίζουν πως κατεξουσιάζουν και κυριαρχούν στους ανθρώπους και τους θέλουν υποτακτικούς. Ουχ ούτως δε έστε εν ημίν. Σε εσάς, τους διαδόχους μου, τους μαθητάς μου, τους επισκόπους, τους ιερείς, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά τι, αλλώς εάν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος. Όποιος θέλει από ανάμεσά σας να θεωρηθεί μέγας, πρέπει να γίνει διάκονος όλων. Και όσοι αν θέλει ημών γενέστε πρώτος, να τα πρωτεία, κατεδαφίζει το πρωτείο και κατεδαφίζει επίσης ο Χριστός εδώ όλη αυτή την φιλοδοξία την κοσμική των βουλευτών, των υπουργών, των προέδρων, των πρωθυπουργών. Τα κατεδαφίζει και εισάγει άλλο τρόπο διακονίας, την ταπείνωση. Και όσοι αν θέλει ημών γενέστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Θα είναι διάκονος και δούλος όλων. Δεν βλέπετε, λέει, τη δική μου περίπτωση. Εγώ κατέβηκα Θεός, άνθρωπος, κυριαρχό του κόσμου. Όμως, και γάρο ο Υιός του ανθρώπου ούκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχή αυτού λύτρων αντίπολων. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου, εγώ, ο Θεάνθρωπος Χριστός, δεν ήρθα στον κόσμο για να φερθώ τυραννικά, εξουσιαστικά, όπως συμπεριφέρονται οι πολιτικοί και τώρα συμπεριφέρονται και πολλοί εκκλησιαστικοί έτσι. Δεν ήρθα να με διακονήσουν, αλλά να διακονήσω και δούνε την ψυχή μου λύτρων αντίπολων και να δώσω και την ψυχή μου ακόμη για να απολυτρώσω πολλούς. Σημειώνω απλώς εδώ ότι σε αυτό το σκηνικό που παρουσιάστηκαν οι δύο Απόστολοι και ζητούσαν πρωτεία και τιμές, παρενευλήθηκε η μητέρα τους. Το διασώζει αυτό ο άλλος Ευαγγελιστής, ο Ματθαίος. Φανταστείτε τώρα τους προσκυνητάς να ανεβαίνουν μαζί με τον Χριστό, ιδού ανεβαίνουν μέσα στα Ιεροσόλυμα, και να πηγαίνει και η μάνα των δύο Αποστόλων να βάλει μέσο και αυτή για τους γιους της. Και λέει ο Ευαγγελιστής, τότε προσήλθεν αυτό η μήτρη των Ιών Ζεβεδαίου, μερα των Ιών αυτής, του Ιωάννου και του Ιακώβου, προσκυνούσα και ετούσα τι παρά αυτού. Η μάνα ζήτησε κάτι από τον Χριστό και ζήτησε αυτό. Να έχει πρώτα τα παιδιά της, πρώτα από όλους. Και ο Χριστός της απάντησε τα ίδια, ότι δεν ξέρετε τι ζητάτε και εσύ και τα παιδιά σου. Αφήνω μερικές άλλες λεπτομέρειες εδώ που έχω σημειώσει και ακριβώς έχω επίσης εδώ σημειώσει ένα σχόλιο του Αγίου Άντου Χριστοστόμου, ότι λέγοντας ο Χριστός δεν ξέρετε τι ζητάτε, δύο ενίτεται με αυτό.
δύο υπενήσετε, ουκ είδατε τι αιτήσετε. Τι υπενήσετε ο Χριστός, δεν ξέρετε, να μας πάρει ένα δεξιά σου και ένα αριστερά σου. Ένα μεν, ότι περί βασιλείας διαλέγονται, εις ουδείς εν το Χριστό λόγος. Ότι μιλούν για βασιλεία κοσμική, με την οποία ο Χριστός ποτέ δεν είχε νου να κάνει κοσμική βασιλεία. Δεν είχαν κατανοήσει ακόμη ότι ο Χριστός δεν ήρθε για να γίνει επίγειος βασιλιάς. Ούγαρδι περί τάφτης επίγειο το της κάτω και της αισθητής. Ο Χριστός δεν υποσχέθηκε ότι θα ιδρύσει βασιλεία εγκόσμια και αισθητή βασιλεία σαν αυτή που έκανε ο Πάπας. Ένα λοιπόν αυτό. Και το άλλο, ότι προεδρίαν ζητούντες, ότι το να ζητούν πρωτεία οι δύο, ήδη και τιμάς τα σανωτάτω και τον ετένο βουλόμενοι λαμπρότεροι και να λοιπόν να είναι πρώτοι από τους άλλους και λαμπρότεροι, έδειχναν πως διακατήχοντο από αίσθημα ακόμη υπερηφανίας. Και ευτυχώς υπάρχει ένας άλλος ερμηνευτής εδώ, σημαντικός επίσης, ο οποίος λέει να μην παρεξηγήσουμε τους Αποστόλους, αλλά μη δεις κατά γενοσχέδο των Αποστόλων των δύο, να μην τους κατηγορήσουμε, ή ούτως ατελέστερον διέκυντο, γιατί ακόμα ήταν ατελής. Γιατί ήταν ατελής? Ούπο σταυρός ειν, ούπο πνεύματος χάρις. Γιατί ακόμα δεν είχε σταυρωθεί ο Χριστός, δεν είχε αναστηθεί και δεν είχε κατέλθει το Άγιο Πνεύμα να τους χαριτώσει, να τους φωτίσει. Ήταν αθώτιστοι ακόμη. Ανθρώπινα σκεφτόταν, όπως σκεφτόμαστε πολλοί από εμάς χωρίς το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Δια τούτο γάρ εκαλύπτει αυτόν τα ελαττώματα, γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής και ο Χριστός φανερώνει, δεν ξέρετε ανόητοι είστε, φανερώνει τα ελαττώματά τους για να μάθουν πώς έγιναν και πώς άλλαξαν μετά από την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Όταν λοιπόν διάβαζα αυτά χθες και τα εσχολίαζα, λέει εντάξει, οι Απόστολοι τότε δεν χρειάζεται να τους κατακρίνουμε τους δύο, αφού ακόμη δεν είχαν φωτιστεί και είχαν ακόμη ανθρώπινες σκέψεις. Τι να πούμε για τους δικούς μας τους ηγέτες, για τους δικούς μας τους άρχοντες, για τους δικούς μας τους διαδόχους των Αποστόλων, οι οποίοι έχουν φωτιστεί και έχουν φωτιστεί πολλές φορές. Και στο βάπτισμα και στη χειροτονία τους και στα άλλα τα μυστήρια και στις λειτουργίες, οι επίσκοποι και οι ιερείς. Φωτιζόμαστε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όμως ζητάμε πρωτεία και ζητάμε και αξιώματα και δυστυχώς μιμούμαστε τους άρχοντες, τους δοκούντες άρχοι των εθνών και κατακυριεύουμε και κατεξουσιάζουμε. Τρέμουν οι καημένοι οι πρεσβύτεροι, οι καημένοι οι παπάδες μπροστά στον επίσκοπο. Τρέμουν τη δύναμή του. Ο Θεός δεν έδωσε δύναμη για να εξουσιάζεις. Σου έδωσε δύναμη για να αγαπάς και να διακονείς και να υπηρετείς τους παπάδες, τους πρεσβυτέρους, να γίνεις διάκονος τους. Διότι έχεις φωτιστεί εσύ πολύ περισσότερο, δεν δικαιολογείσαι. Οι Απόστολοι δικαιολογούν τον, γιατί ακόμα δεν είχαν φωτιστεί, δεν είχαν βαπτιστεί καν. Αυτό ήθελα να σημειώσω. Έχω μάλιστα ένα σχόλιο εδώ επίσης αξιόλογο του γνωστού μεγάλου θεολόγου, του καθηγητού Παναγιώτη Τρεμπέλα, από το υπόμνημά του στο καταμάρκον Άγιο Ευαγγέλιο, που λέει: «Κι αν υπάρχουν στην Εκκλησία οι αξιούντες κυριαρχία και εξουσιαστικά δικαιώματα επί των πιστών και επί του καθόλου σώματος της Εκκλησίας, αν υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία αξιωματούχοι, επίσκοποι, ιερείς, οι οποίοι ζητούν εξουσιαστικά δικαιώματα στους πιστούς και σε όλη την Εκκλησία, όπως ο Πάπας, ο Πατριάρχης, θα μπορούσε να λεχθεί και εις αυτούς ουκ είδατε τι αιτήστε και τι αξιούτε. Δεν ξέρετε τι αξιώνετε. Δεν είστε τύρανοι και εξουσιαστέ, δεν ασκείτε εξουσία, αλλά ασκείτε χάρη και διακονία». Και για να περάσουμε στον βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας για λίγο, για πολύ λίγο, υπάρχει στο βίο της κάτι σχετικό με αυτό που λέμε τώρα. Όταν συναντήθηκαν στην έρημο πέραν του Ιορδάνου ο Αβράς Ζωσιμάς με την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, όπως τα περιγράφει λεπτομερέστατα, τα περιέγραψε
ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων στο βίο, όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά και βρέθηκαν ο ένας απέναντι του άλλου, τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε ο Άγιος Ζωσιμάς από την παρουσία αυτής της Αγίας που είχε μείνει κόκαλο, όστινον, οστέα μόνο κόκαλα, δεν τα εδώ στην γεωγραφία της, όλο κόκαλα, 47 χρόνια στην έρημο. Επί 17 χρόνια έτρωγε μπουκιά-μπουκιά ψίχουλο, 2,5 ψωμιά που είχε πάρει από τα Ιεροσόλυμα, και μετά από το 17ο έτος μέχρι το 47ο έτος τρεφόταν από το Θεό κατά μυστικό τρόπο και είχε μείνει πετσί και κόκαλο. Εντυπωσιάστηκε λοιπόν ο Άγιος Ζωσιμάς και όταν συναντήθηκαν έσκυψε και αυτός να ζητήσει ευλογία από μια γυναίκα ολόγυμνη σκεπασμένη πρόχειρα με το ράσο του. Και έσκυψε και η Ιωσία Μαρία και έλεγαν και οι δύο ευλόγησον, ο ένας έλεγε ευλόγησον και ο άλλος έλεγε ευλόγησον. Η λαϊκή η Μαρία στον ιερέα τον πρεσβύτερο ευλόγησον. Και του λέει του Αγίου Ζωσιμά, Αβά Ζωσιμά, σύ το ευλογήσει αρμόζει. Αβά Ζωσιμά, σε σένα αρμόζει να με ευλογήσεις. Γιατί εσύ είσαι πρεσβύτερος, τιμήθηκες με την αξία της ιεροσύνης και εσύ να αρμόζεσαι να ευχηθείς. Σύ εκ πλείστων ετών του Αγίου Θησεαστηρίου παρίστασε και πολλάκι των θείων δωρεών μυσταγωγός. Εσύ βρίσκεσαι συχνά στο Άγιο Θησεαστήριο και γίνεσαι μυσταγωγός των μυστηρίων. Εγώ θα σε ευλογήσω εσένα. Αυτά τον Ζωσιμά τον έβαλε λέει σε μεγαλύτερο φόβο και αγωνία, γιατί αποκάλυψε δύο πράγματα, προορατικό χάρισμα και μεγάλωσε την εντύπωση που σχημάτισε για την Ιωσία Μαρία. Εν πρώτης γιατί τον είπε με το όνομά του. Πού ήξερε το όνομά του, Ζωσιμά. Και πού ήξερε πως ήταν και πρεσβύτερος και παπάς. 47 χρόνια στην έρημο η Ιωσία Μαρία εκεί. Και τρόμαξε φόβο και αγωνία. Και έστενε και την είπε στην Ασία, στην Ιωσία, ότι είναι φανερό από το ήθος σου, μητέρα πνευματική, ότι εσύ ήδη έχεις εκδημήσει προς τον Θεό και έχεις νεκρωθεί για τον κόσμο. Αλλά είναι φανερό και από τα χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός, γιατί με κάλεσες με το όνομά μου Ζωσιμά και με είπες και πρεσβύτερο, εμένα που ποτέ δεν με είδες και ποτέ δεν με είδες, πρώτη φορά με συναντάς. Αλεπίπερη χάρης, προσέξτε το τώρα, αλεπίπερη χάρης ούκ εκ των αξιωμάτων γνωρίζεται, η χάρης δεν φανερώνεται από τα αξιώματα. Μπορεί να υπάρχουν δεσποτάδες και πατριάρχες και αρχιερείς που δεν έχουν τη χάρη ενός λαϊκού. Επίπερη χάρης ούκ εκ των αξιωμάτων γνωρίζεται, αλλά εκ τρόπων ψυχικών χαρακτηρίζεται, αυτή ευλόγησον, να με ευλογήσεις εσύ. Ζητάω ο παπάς από μία λαϊκή να τον ευλογήσει. Να ο φεμινισμός, τα βρίσκουν αυτά, οι φεμινίστρες να τα προβάλλουν. Ότι μπορούν οι γυναίκες να φτάσουν σε τόσο ύψος πνευματικό που να ευλογούν αυτοί και τους ιερείς. Τι να την κάνουν την ιεροσύνη που ζητούν. Δεν έχει σχέση με τα αξιώματα η χάρη του Θεού. Μπορεί η χάρη του Θεού σε όλους να δοθεί. Ούτε από των αξιωμάτων η χάρη. Και υποχώρησε η Ιωσία με τόσα χαρίσματα σε αυτήν την αίσθηση του γέροντος και είπε «Ευλογητός ο Θεός ο της σωτηρίας των ψυχών των ανθρώπων κηδόμενος, ας είναι ευλογημένος ο Θεός που φροντίζει για τη σωτηρία των ανθρώπων» και ο Ζωσιμάς είπε το αμήν. Το δεύτερο το οποίο θα πω χωρίς κείμενα για να τελειώσω και έχει και αυτό σχέση με την επικαιρότητα είναι ότι ενθυμίστε όλοι σας από τον βίο, τον οποίο πιστεύω όλοι τον διαβάσετε και αν δεν τον διαβάσετε, αξίζει να τον διαβάσετε. Είναι συγκλονιστικός ο βίος της. Ότι όταν η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία μετά από 17 έτη πορνικής αμαρτωλής ζωής, πόρνη στην Αλεξάνδρεια, από την ηλικία των 12 ετών διέφυγε την προσοχή των γονέων της και πήγε στην Αλεξάνδρεια σε ηλικία 12 ετών και επί 17 ότι ασκούσε την πορνεία, η ίδια διηγείται στον Αβά Ζωσιμά, όχι γιατί είχε ανάγκη από χρήματα, αλλά γιατί είχε πόθο σαρκικό, μίξεως. Και τόλμησε μάλιστα στο τέλος αυτών των 17 ετών να κάνει προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα
με συντροφιές νέων παλικαριών και να ματάνει και μέσα στο πλοίο ακόμη με τα παλικάρια αυτά και όταν έφτασε στα Ιεροσόλυμα. Να ματάνει και στα Ιεροσόλυμα. Πηγαίνοντας να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό στην εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Επειδή λοιπόν είδε ότι στις 14 Σεπτεμβρίου ο κόσμος πήγαινε στον ναό να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, πήγε και αυτή να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Και μόλις έφτασε στην πόρτα του ναού της Αναστάσεως, έβλεπε όλους να περνούν, όλους να περνούν, όλοι περνούσαν. Αυτή με τίποτα να περάσει, τα πόδια τους κολλημένα εκεί μπροστά στην πόρτα. Και προσπάθησαν λέει δύο και τρεις και τέσσερις φορές με τίποτα. Και τότε λέει μου ήρθε μια σωτήρια σκέψη, λόγος σωτήριος. Μαρία, ο βίος σου σε εμποδίζει. Δεν σε αφήνει ο Θεός να πας να προσκυνήσεις τον Τίμιο Σταυρό για τον αμαρτωλό σου βίο. Και τότε στράφηκε προς την Παναγία, είχε μια εικόνα εκεί και την παρακάλεσε. Εσύ που ήσουν αγλή παρθένος, δεν έχει καμία σχέση με εμένα, την πόρνη την αμαρτωλή. Παρακάλεσε τον Υιό σου να με αφήσει να πάω να προσκυνήσω το τίμιο ξύλο και εγώ σου υπόσχομαι από σήμερα μέχρι όλη μου τη ζωή θα εγκαταλείψω τις αμαρτίες μου και εν μετανία θα πάω στην έρημο ερημήτρια. Και μόλις έδωσε αυτή την υπόσχεση προς την Παναγία, τη φορά αυτή πήγε ελεύθερα και προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό. Και στη συνέχεια, μετά την προσκύνηση, πέρασε τον Ιορδάνη και πήγε και έκανε 47 χρόνια μέσα στην έρημο. Γιατί το σημειώνω αυτό? Για την επικαιρότητα. Διότι υπάρχουν αρχιερείς και επίσκοποι, οι οποίοι τώρα που δημιουργήθηκε το θέμα αν θα πρέπει να επιτρέψουμε να μπουν μέσα στις εκκλησίες αυτοί οι οποίοι νομιμοποίησαν την ομοφιλοφιλία και πολύ περισσότερο αυτόν ο οποίος καφιέται για την ομοφιλοφιλία του, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Υπάρχουν αρχιερείς οι οποίοι λένε ότι ο Θεός τους δέχεται όλους. Όλους τους δέχεται ο Θεός. Επικαλούνται μάλιστα και βιβλικά χωρία των ερχόμενων προς με που μη εκβάλλω έξω. Αυτόν που έρχεται σε μένα δεν τον διώξω. Όντως ο Θεός τους δέχεται όλους. Αλλά τους δέχεται εν μετανία. Την κρατούσε ο Θεός την Αγία Μαρία στα σκαλοπάτια γιατί δεν είχε μετανοήσει. Ζούσε αμαρτωλά. Και μόλις μετανόησε και είπε θα αλλάξω τη ζωή μου, 47 χρόνια άνοιξε. Κάντε το και εσείς αυτό, Άγιοι Αρχιερείς. Επισκέφτηκε την Αμερική ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος του έδωσε μέσα στην εκκλησία να διαβάσει και το πιστεύω. Όχι μόνο δεν τον εμπόδισε να μπει μέσα στην εκκλησία, να σταματήσει εκεί μπροστά, να μην μπει καν μέσα στην εκκλησία, μέσα στον ναό, όπως δεν έπαιρνε η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, αλλά το έδωσε να πει και το πιστεύω, να τον τιμήσει. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν. Ποιον Κύριον Ιησού Χριστόν, το οποίο τις εντολές της καταξευτελίζεις, δεν τηρείς τίποτε από αυτά που λέει ο Ιησούς Χριστός. Πιστεύεις λοιπόν ή κοροϊδεύεις τον κόσμο για μερικά ψηφουλάκια? Και το ίδιο εσύ και για αυτούς οι οποίοι νομιμοποίησαν την ομοφιλοφιλία. Αυτό που μας παρουσιάζει σήμερα ο βίος της Ιωσίας Μαρία της Αιγυπτίας, ότι χωρίς μετάνοια κανένας δεν μπαίνει, εδώ ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που τον επικαλούνται πολύ, όταν είδε ότι κάποια φορά πήγαν οι Εβραίοι να λιθοβολήσουν μία πόρνη, η οποία είχε συλληφθεί επιμηχεία και η ποινή την οποία επέβαλε ο νόμος ήταν λιθοβολισμός, πήγε και την γλίτωσε, την έσωσε. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτου. Αλλά μετά τι της είπε? Είπαγε και μικέτη αμάρτανε. Σε συγχωρώ και εγώ τώρα, γλίτωσες τον λιθοβολισμό, αλλά πήγαινε και στο εξής να μην αμαρτήσει. Αυτό πρέπει να λέμε σε αυτούς οι οποίοι είναι αμετανόητοι. Να θυμίστε την παραβολή του μεγάλου δείπνου, την οποία πολλές φορές διαβάζουμε εδώ και κηρύττουμε, ότι πήγε ο Κύριος που έκανε το δείπνο, ο Θεός, και βρήκε μέσα ανάμεσα στους άλλους που ήταν έτοιμοι για το δείπνο, προετοιμασμένοι για τη Θεία Κοινωνία, βρήκε κάποιον που δεν είχε ένδυμα γάμου, δεν ήταν μετανοημένος, εξομολογημένος,
Και τι είπε, αφήστε τον κι αυτόν εδώ ανεξομολόγητο, αμετανόητο, να απολαύσει τα μυστήρια. Σπάρτε τον αυτόν και στείλτε τον εκεί έστε στην κόλαση, στο εκεί έστε τα ουέ που είπε. Ουέ μη γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Γιατί δεν είπε, α, εσείς καλά γραμματείς και φαρισαίοι θα συνυπάρχουμε και σας σας δέχομαι και τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Τους δέχεται λοιπόν ο Θεός όλους, αλλά τους δέχεται εν μετανοία, μετανοημένους. Και το παράδειγμα αυτό από το βίο της Σωσίας είναι τόσο πλούσιος ο βίος της Σωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας έχει του κόσμου τα διδάγματα που θέλει πολλές ώρες κανείς να τα συναγάγει. Αλλά ας μας μείνει αυτό το σημείο ότι ο Θεός την αξίωσε, της έδωσε τόσα πολλά χαρίσματα για τη μετάνοιά της ώστε ενώ ξεκίνησε πορνικά έγινε στη συνέχεια άγγελος. Άγγελος. Οστέα, δεν είχε, τη σάρκα της την έλειωσε, δεν έτρωγε τίποτε εκεί. Τα αξιώθηκε έτσι, αλλά αξιώθηκε μετανία. Και εμείς οι οποίοι διανύουμε το στάδιο της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, έστω το μικρό διάστημα το οποίο απομένει, ας φροντίσουμε και εμείς εν μετανία, ας κάνουμε όσα πρέπει για να συγχωρήσει ο Θεός και τα δικά μας παραπτώματα. Αμήν.